στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, που πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών, και ζωής χορηγός ελθέ και σκήνωσον εν ημίν, και καθάρισον ημάς από πάση κυρίδος, και σώσον αγαθέντας ψυχάς ημών. Ευλογητός Χριστέ, ο Θεός ημών, ο Πανσόφος τους αγρίσκαν αγρίσας, σε μια πρόσληψη, δεν θέλω να πω σύζευξη, ούτε τέλειασμα. Μια πρόσληψη με τον τρόπο που ο Χριστός ξέρει να κάνει στα πράγματα, που χωρίς να καταργήσει ό,τι καλό υπήρχε στο παρελθόν, ήρθε και έδωσε νέο νόημα και νέα πνοή το Ευαγγέλιο του Χριστού σε όλη αυτή την ιστορική παράδοση και φιλοσοφική και φτάσαμε πολλές φορές να διαβάζουμε αρχαίους φιλοσόφους και πατέρες της Εκκλησίας και να αισθανόμαστε ότι διαβάζουν περίπου τα ίδια πράγματα. Και φτάσαμε να δηλώνουμε Έλληνες και να δηλώνουμε και Ορθόδοξοι και να εννοείται ότι το ένα και το άλλο είναι το ίδιο και το αυτό. Και δεν το λέω εγώ, το λέει η ιστορία. Ανασταίνεται το γένος από την τουρκοκρατία και βγαίνουν στα πρώτα συντάγματα του νεοελληνικού κράτους, οι αγωνιστές, όχι οι πολιτικά δίδες. Στην Εθνοσυνέλευση, στην πρώτη, ας πούμε, στην Πελοποννησιακή Γερουσία, τη λεγόμενη και μετά στις επόμενες. Αυτοί που συμμετείχαν ήταν όλοι παρουτοκαρνισμένοι, ήταν ελαγωμένοι από βόλια. Και για τον Χριστό και για την πατρίδα είχαν κρεμάσει το
το κεφάλι στον τορβά που λένε. Δεν τα λέγανε από τα έδρανα, ούτε με παχύλους μισθούς. Λοιπόν, και γυρνάνε και λένε κάτι το οποίο είναι τόσο καταληκτικό και τόσο αδιάσυστο ιστορικό στοιχείο, που όσο και αν ψάξουμε, ακόμη θα ψάχνουμε να το ορίσουμε. Έλληνες, εσύ, Έλληνες είναι, ποιοι, θα περίμενε κάποιος να πει, η απόγονη του Μεγάλου Αλεξάνδρου, ξέρω εγώ, του Μιλτιάδου, του Θεμιστοκλέου, του Περικλέου. Βεβαίως, βεβαίως, που λέμε ότι στην ελληνική ταινία, τίποτα από αυτά. Δεν μιλάνε για αυτά. Ούτε μιλάνε για κάποια ιστορικά πρόσωπα, μετέπειτα. Της νέας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, της Βυζαντινής, της επιλεγμένης, όπως λέμε. Ούτε καν Έλληνες είναι όσοι ρέει ελληνικό αίμα στις φλέβες τους. Ούτε καν όσοι μιλάνε γλώσσα ελληνική. Πράγματα τα οποία αποτελούσαν κριτήρια για οποιοδήποτε έθνος, στην Ευρώπη ας πούμε τα έθνη βάζαν τέτοια κριτήρια για να ξεχωρίσουν μεταξύ τους, σε αυτόν τον τόπο βάλαμε ένα κριτήριο και μόνο. Έλληνες εσύ, άπαντες, υπιστεύοντες, ορθοδόξος και ανατολικός. Όχι πιστεύονται στον Χριστό, αλλά αυτοί που πιστεύουν ορθοδόξως στον Χριστό, που έχουν την ορθή δόξα, που έχουν την ορθή πίστη. Αυτό είναι η φωνή ενός λαού. Δεν ήταν η φωνή μιας κάστας, μιας πολιτικής ή φιλοσοφικής θεώρησης. Ήταν η φωνή ενός λαού που ήξερε γιατί ζει και γιατί πεθαίνει. Αυτό το πράγμα ήταν το μεγαλύτερο καρφί που καρφώθηκε στις καρδιές όσων θέλαν να σβήσουν αυτό το ελονάκι της λευτεριάς που λέγε ο Διονύσιος ο Σολωμός για το Μεσολόγιο και την επέκταση για την Ελλάδα. Αυτό επίσης των ανθρώπων του διαβόλου που ήθελαν να διαλύσουν την Ορθόδοξη Εκκλησία, γιατί από τότε υπήρχαν αυτά τα πράγματα. Σου λέει τούτη εδώ είναι περίεργη η ράτσα. Μπορεί να έχουν του κόσμου τα στραβά. Μόλις απελευθέρωσαν την Τρικολιτσά, απελευθέρωσαν δύο-τρεις πόλεις, κάναν ένα κράτος, τα βρίσκουν μεταξύ τους και τρώγονται και μεταξύ τους. Μπρουμελιώτες, Μωραίτες, αρχίσαν εμφύλιο πόλεμο. Ξέρετε, όσοι έχετε διαβάσει λίγο ιστορία, ακόμη και ο μεγάλος Μακρυγιάννης κατέβηκε μέχρι την Παρισία, κάτω που είναι η καταγωγή μου, ως έπαρχος των Ρουμελιωτών. Και το τι βρισίδι έριχνε στους Μωραίτες δεν μπορείτε να φανταστείτε. Είχαν και αυτοί τα δικά τους, τα μειονεκτήματα. Πάρα πολλά. Αλλά παρόλα αυτά, βίωναν αυτή την πρόσληψη που έκανε ο Χριστός στον Ελληνισμό, τον μέχρι τότε γνωστό Ελληνισμό, με έναν τρόπο τόσο αδιάρρηκτο μέσα τους, τόσο εννοούμενο και τόσο αυτονοητό, που δεν ετίθετο κανένα θέμα. Είμαστε Έλληνες, είμαστε Ορθόδοξοι, είμαστε Ορθόδοξοι, είμαστε Έλληνες. Και προσέξτε, είμαστε Ορθόδοξοι, είμαστε Έλληνες, σε μία Ελλάδα που μίλαγε ελληνικά, αρβανίτικα. Δεν μας τα πέρανε ούτε οι Βορειοπρόεδρες, ούτε οι Αλβανίτες, αρβανίτικα εδώ μέσα. Τα μιλάγαμε από τότε. Πώς νομίζετε ότι οι Σουλιώτες μιλάγανε τους συμπαρχηγούς του Αλή Πασά? Στα αρβανίτικα μιλάγανε. Και ο Κολοκοντρώνης τα μίλαγε φαρσίτα αρβανίτικα. Χωρίς να είναι λιγότερο Έλληνες, γιατί την Ελλάδα πορεύσε. Και αυτό το βλέπουμε να συνεχίζεται και στο μακεδονικό αγώνα που ο καπετάν Κότας μίλαγε για το σλάβικο ιδίωμα. Τα ντόπικα που τα λένε εκεί όσοι κατοικούν στη Μακεδονία. Και ήταν Έλληνες. Και κανείς δεν έχει και αμφισβήτηση για αυτό το πράγμα. Και οι Ορθόδοξοι Έλληνες. Τι οικουμενικότητα είναι αυτή? Φαντάζεστε αυτό το πράγμα? Φεύγαμε από την Πάξ Ρωμάνα, από την Ρωμαϊκή Ειρήνη που ήταν με την επιβολή της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας και δεν θα φτάναμε στην Πάξ Αμερικάνα που έχουμε φτάσει σήμερα, θα φτάναμε σε μία Πάξ Χριστιάνα, θα το λέγαμε έλεος. Μία ειρήνη που θα βασιζόταν στην πίστη των ανθρώπων στον Χριστό. Δεν τους άρεσε αυτό το πράγμα και έπρεπε να το σπάσουμε.
από την πρώτη στιγμή. Και τι γίνεται, με το που στείνεται το κράτος, φέρνουν και την τάδε βασιλεία και αυτά. Οι πρώτοι που μπήκαν στο στόχαστρο ήταν αυτοί που πολέμησαν για αυτά τα συντάγματα. Τα πρώτα, τα οποία είναι μνημεία ιστορικά, νομικά, από κάθε άποψη. Και είναι και τα πιο φιλελεύθερα συντάγματα της εποχής τους. Δεν έχουν αγκυλώσεις, δεν έχουν διακρίσεις, δεν έχουν ανισότητες. Πάρα πολύ όμορφα κείμενα. Είναι έτσι νομικά, Δημήτρη? Και καταργεί και τη δουλεία. Έτσι. Έτσι. Έτσι, μπράβο. Έτσι, μπράβο. Το ακούσατε αυτό που λέει ο Δημήτρης? Έτσι. Είναι το πρώτο σύνταγμα κράτους που με τη γέννηση του κράτους καταργεί και τη δουλεία. Την ίδια περίπου περίοδο σφάζονταν στην Αμερική Βόρεια και Νότια για το θέμα της δουλείας. Είναι ολόκληρο ζήτημα, έτσι, πόλεμος εμφύλιος. Δεν περιμέναμε να μας το πούνε. Το κάναμε γιατί για τα χριστιανικά. Σου λέμε εμείς ήμασταν δούλοι. Θα έχουμε δούλους. Ούτε καν τους Τούρκους που μείναν εδώ μέσα δεν κάναμε δούλους. Το φαντάζεστε αυτό? Αυτό δείχνει μια καλλιέργεια εσωτερική που υπήρχε. Λοιπόν, αυτό δεν τους άρεσε. Έτσι λοιπόν έρθει τη βασιλεία και αρχίζει και καταστρέφει. Αποδομή. Διαστρέφει και φτιάχνει άλλα ιδεολογήματα για να δηλητηριάσει αυτό το πράγμα. Και σιγά 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 μετά την αντιβασιλεία, άλλος, δεν είναι η δουλειά μου να αποδώσω ευθύνες, μέχρι και τους σημερινούς που θέλουν να καταστρέψουν αυτή τη σύζευση, αυτή την όμορφη συμπόρευση των δύο πραγμάτων, που είχαν γίνει ένα. Δεν ήταν ποτέ δύο ουσιαστικά. Θέλουν να το καταστρέψουν, απλά. Και χρησιμοποιούν κάθε μέσο. Και κάθε πρόσωπο, δεξιό, κεντρό, αριστερό ή που το παίζει δεξιό, που το παίζει κεντρό, που το παίζει αριστερό. Και πάντοτε βέβαια υπάρχουν και εύλογα προσχήματα. Έτσι, για να πετύχουμε αυτό. Φανταστείτε, ας πούμε, για την βασιλεία, η πρώτη που κυνηγήσει ήταν η πρωτεργάτη του αγώνα. Ο Κολοκοτρώνης γύρισε όλες τις τότε γνωστές φυλακές. Και λέμε για τον Κολοκοτρώνη γιατί αυτός είναι ο γνωστός. Μαζί με τον Κολοκοτρώνη υπάρχουν κάποια δεκαριά ονόματα λιγότερο γνωστών οπλαρχηγών που ήταν τοπικοί αρχηγοί, Γκρίτζαρης, Μητροπέτροβας, Παπατσόρης, άλλοι πολλοί. Λοιπόν, και γυρνάνε την Άνθρα, την Ήδρα, στον προφητηρία φυλακισμένη, πάνω στο μοναστήρι του, είναι στα μοναστήρια. Λοιπόν, στο Παλαμίδι, δεξιά-αριστερά, του στέλνουν από φυλακή σε φυλακή. Και μαζί με αυτούς άρχισαν να ξεπατώνουν και τα μοναστήρια. Και το πρόσχημα να μας κάνουν καλούς Ευρωπαίους. Γιατί λέει, τούτη εδώ είναι ένα γένος, λέει, τεπέλικο. Είναι του Αγίου Νικολάου, λέει, και κάνουν, λέει, λειτουργία και μετά τη λειτουργία στείλουν, λέει, έξω από την εκκλησία, τρώνε και πίνουν, φτωχοί και πλούσιοι όλοι μαζί, τα βάζουν όλα στη μέση και τρώνε και φεύγουν και χαρούν και πάνε και στο σπίτι τους και κοιμούνται, λέει, και εκείνη τη μέρα δεν δουλεύουν γιατί είναι του Αγίου Νικολάου. Μεθαύριο είναι του Αγίου Φινησίου, πιο πριν ήταν του Αγία Τρέλου. Οπότε λέει τις μισές μέρες του χρόνου, λέει, κάνουν αργία, λέει αυτή. Η δε καλό και λίγος, λέει, ξέρετε τι είναι. Είναι κάτι, λέει, φοράνε κάτι μαύρα, λέει, με κάτι μουσια, ψήριστη. Και έχουν και κάτι σκοινιά στα χέρια με πόγκους. Και σκύπουν το κεφάλι, λέει, και τους παίρνει ο ύπνος. Αυτό καταλάβαιναν οι άνθρωποι, τι να κάνουν, τόσο ξέραν, τόσο λέγανε. Και λένε, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, και τρώνε άνθρακα το ψωμί τους. Ενώ οι δικοί μας, λέει, κάνουν ιδρύματα, κάνουν φιλανθρωπίες, κάνουν ορφανοτροφία. Δεν λένε όμως ότι τα ορφανοτροφία τα κάνανε μετά αυτό που έχει γίνει σήμερα. Τα ακούτε με τις παιδεραστίες και με χίλια δύο άλλα πράγματα. Γιατί αφού δεν καλλιεργούσαν το κύριε Λέισον να καθαρίσουν την καρδιά τους, όλα τα καλά ήταν στον αέρα που χτίζανε. Και γι' αυτό και τους γύρισε την πλάτη ο δυτικός κόσμος. Άδειες οι εκκλησίες τους. Πουλάνε τις εκκλησίες και τις κάνουν ταβέρνες και πάρκα και ρεστοράν. Στη Σκωτία, εγώ πήγαμε φέτος, στενοχωρήθηκα που μας έλεγε ο Ορθόδοξος Παπάς για ρωμαιοκαθολικές εκκλησίες που τις έχουν κάνει κέντρα διασκεδάσεως. Και η δική μας είναι μια κούφτα. Οι Ορθόδοξοι στο Εδιμβούργο αγοράσανε παλιό ναό δικό τους και τον κάνουν Ορθόδοξο. Κάνουν ναό όμως, έτσι δεν τον εξευτελίζουν.
Γιατί έρχονται ακόμα και ξένοι. Πήγαμε και Μαύρους, πήγαμε και Κινέζους, και Έλληνες, και Ρουμάνους, και Ρώσους, και Άγγλους, και Σκοτσέζους, και Αμερικάνους. Εκεί πέρα Αμερικανά, ξακαβόης ήταν με το τσινάκι μου, αυτά, μόνο το καπέλο που είχε. Και ερχόταν στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Λοιπόν, τους γύρισαν την άκρη. Δεν μπορούσαν να καταλάβουν τι κάνει η καλογερή μας. Και εκείνοι μαζεύονται όλοι στην Εκκλησία και κάθονται με τις ώρες. Αυτά είναι γραμμένα. Υπάρχουν ιστορικά ντοκουμέντα, σας τα λέω πολύ απλά, θα είναι σας κουράσω. Δεν μου και έτοιμο να σας καθαίρει γιατί θα πει να το βλέπω. Λοιπόν, κάθονται λέει μέσα στην Εκκλησία και λένε όλη τη νύχτα, λέει μέχρι που ξημερώνει, λέει περνάει και η μέρα, λέει. Και κάποια στιγμή πάνε να τρώνε, μετά κάνουν και κάνουν να δουλειάσει κανένα κήπο, κοιμούνται λίγο και ξανά πάλι στην Εκκλησία. Δεν μπορούν να καταλάβουν οι άνθρωποι. Βάζουν το μυαλό να δουλέψει. Δεν καταλαβαίνω ότι έτσι αγιάζονται και όταν βγάλει έναν Άγιο, έχει κάνει την καλύτερη παραγωγή στον κόσμο. Ενώ τώρα που μα έχουν κάνει όλου να τρέχουν από το πρωί μέχρι το βράδυ, μα έχουν κάνει εργατικού, έτσι. Από το πρωί μέχρι το βράδυ πάνε υπόλοιποι, αρχίζουμε και παίρνουμε τα Ζάναξ, τα Τσιπραλέξ, τα Λεξοτανή, τα Σεροξά, τα Σεροβράν, τα ξέρω και εγώ, μην νομίζετε, και εγώ τα χρειάζομαι. Μην νομίζετε ότι εγώ έχω ξεφύγει από αυτά, γιατί μα έχουν στην πρίζα. Ξυπνάνε οι άνθρωποι μέσα στη νύχτα, πάρει μια ανάσα. Τι έπαθε, παιδάκι μου, κοιμόσουμε. Αν δεν κοιμάται, που το πνεύμα είναι ανήσυχο, όλη τη μέρα θα κοιμηθεί τη νύχτα ήσυχα. Κρίση πανικού, διαταραχή άγχους, λέει. Κατάθλιψη. Γίνονται όλα αυτά. Πώς να μην το πάρεις. Είναι φυσιολογικό. Αφού είναι ανώμαλη η ζωή που μας έχουν σερβίρει ως ομαλή και καθώς πρέπει. Βγάλαμε και τον Χριστό, βγάλαμε και την προσευχή μέσα σε όλα αυτά. Πού χρόνο για προσευχή. Για κάτσε να έχει τον χρόνο να κάνει κανένα μισάωρο το κυριαρχείο σου. Έχει κάνει τι μετάνοιέ σου, χαλαρώνει και το σώμα, σοφά όλα τα μέρα. Έχετε μείνει από τα σταριά 150. Παλιά είχαμε και γόνατα και κάναμε και με μετά, έκανα και εγώ δεν κάνω τίποτα. Λοιπόν, κάνει και τα λιγότερα δυνατά, τι έλεγε ο Απόστολος Παύλος, τροφά και ενδύματα. Αυτά χρειάζονται. Να φάμε και να ντυθούμε, να μην είμαστε γυμνοί και κρυώμε και να βλέπουν και άλλοι και είμαστε και ντροπιασμένοι. Και με ολιγάρχοι φτιάχνανε Παρθενώνες, φτιάχνανε Αγία Σοφιά, φτιάχνανε όσοι ορκουκά στο στήρι και τόσα άλλα που τα βλέπουμε σήμερα και εμείς τι φτιάχνουμε με τόσα πράγματα και τόσα μέσα τσιμέντα. Όσο πιο καινούργιοι να είναι, τόσο πιο χάλια. Το καλοκαίρι καίγονται, το χειμώνα μπούζει και πας σε ένα ναό του 16ου αιώνα, του 15ου αιώνα και έχει ηχητική χωρίς μικρόφωνα. Εμείς αν δεν βάλουμε αυτό, δεν ακούγουμε εδώ μέσα. Λοιπόν, και δεν συστέλνει το καλοκαίρι, γιατί είχα κάτι τύπου σε 1,5 μέτρο με πέτρα. Ξέρα τι κάνει. Όχι κτηνοδουλειές, εμείς θα κάνουμε όλα προκάτω. Σε κάθε σκουπί δεν τελειώσαμε. Θα έχω δει και γυψοσανίδες. Τέλο με γυψοσανίδα. Και είναι και πολύ φιγουράτο, έτσι, πολύ όμορφο. Και βάζω και εγώ λίγο χρυσό σκουπί εκεί το κάνω. Να χρυσαφίσει, να κάνει σαν ρώσικο τρόπο, αυτό θα έχει τον κόσμο τα λεφτά. Και είναι γυψοσανίδα από μέσα. Λοιπόν, έτσι είναι η ζωή μας πλέον. Και μέσα σε αυτά τα πλαίσια, Δημήτρη, θέλουν να κάνουν ακόμη χειρότερα τα πράγματα. Ξεκάθαρα. Δεν ξέρω τι θέση θα πάρει η ιεραρχία, δικαίωμά της, αλλά δικαίωμά μου να πω αυτό που νιώθω εδώ μέσα και συγχωρέστε μου, κάνω λάθος. Γράψτε ότι ο Παπαγιώτης έκανε λάθος. Δεν τρέχει τίποτα. Λάθη όλοι κάνουμε, έτσι δεν είναι. Αν πούμε τα λύθη, θα το δείξει ο Θεός. Όταν κάθεσαι να διαπραγματευτείς αυτά τα πράγματα σε ένα τραπέζι, παίζεις ενού παικτής. Με αυτά που δεν μπορείς να παίξεις. Γιατί μιλάμε για ένα διαζύγιο και για μια ψυχή. Αν τη σκίσεις στα δύο, θα πεθάνει. Και να σας πω κάτι, δεν το λέω χερέκακα, δεν θα πεθάνει η Εκκλησία, γιατί η Εκκλησία έχει πηγή ζωή στον Κύριο. Πάνε να σκοτώσουν το γένος αυτό και νομίζουν ότι θα χτυπήσουν την Εκκλησία με αυτόν τον τρόπο. Καταλάβατε. Γιατί έχουν μέσα τους πολλές παρανοήσεις. Τους λέει, άμα σκοτώσουμε τους Έλληνες με κάποιο τρόπο, τους που κάνουμε από τη μέση, και η Ορθοδοξία θα πέσει. Μόνο που την Ορθοδοξία, ο Θεός, την έχει για όλους. Και γυρνάει ένας Φλωρόφσκι, Ρώσος θεολόγος, πατήρ Γεώργιος Φλωρόφσκι, και λέει, το 1960, και πού το λέει, στις συνεδριάσεις
του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών, στις οποίες καλοπροαίρετα πήγε να συμμετάσχει και μόλις είδε βέβαια την πορεία που πήγε, γύρισε την πλάτη του κι αυτός. Λέει, δεν μπορείς να είσαι Ορθόδοξος, αν δεν είσαι και λίγο Έλληνας. Και το λέει ο Ρώσος, ο πατήρ Γιώργος Φλωρόφσκι. Τι ήθελε να πει, ότι εμείς είμαστε καλύτεροι? Όχι, ρε παιδιά. Ήθελε να πει ότι διατυπώθηκαν τα δόγματα στην ελληνική γλώσσα. Η φιλοσοφική σκέψη των αρχαίων Ελλήνων αποτέλεσε όχημα για να διαδοθεί ο λόγος του Θεού. Γιατί πήραν οι πατέρες της Εκκλησίας το λεγόμενο σπερματικό λόγο. Βλέπουμε ένα Σωκράτη να είναι προ-Χριστού προφήτης και προ-Χριστού μάρτυρας. Έχετε διαβάσει την απολογία του Σωκράτους? Στην τρίτη γυμνασίου μας την διδάξαμε, πόσο θυμάστε. Λοιπόν, ξέρετε γιατί πεθαίνει ο Σωκράτης? Ποιο είναι το κατηγορητήριο? Και του προσφέρεται διέξοδος και δεν φεύγει. Τον κατηγορούν, λέει, ότι εισάγει κενά δαιμόνια. Τι σημαίνει αυτό? Για διαβόλους μιλάει? Όχι. Εισάγει, λέει, νέους θεούς. Ποιο ήταν το έγκλημα του Σωκράτη? Άνθρωπος και με τη φώτιση του Θεού, γιατί ο Θεός το πνεύμα όπου θέλει πνεί και ετοιμάζει ψυχές και συνειδήσεις που θα ετοιμάσουν και τους άλλους να δεχτούν τον Χριστό. Γυρνάει και λέει ότι δεν μπορεί οι θεοί αυτοί που πιστεύουν να είναι αληθινοί. Δεν δέχομαι ότι έχουμε έναν δία ερωτήλο και ζηλιάρι, ξέρω και μια ήρα ζηλιάρα και μια Αφροδίτη, ξέρω εγώ, του ερωτιάρα, δεν ξέρω τι, και μια Αθηνά που είναι Παρθένος και Σοφή. Αυτά που φέρνουν και έναν, ξέρω εγώ, πώς το λένε, που πολέμονται το κέντρο. Ο Άρης πολεμοχαρής. Δεν μπορεί να είναι θεοί έτσι. Ένας θεός υπάρχει, λέει. Και έχουμε τον Απολλώνιο, προσοκρατικός φιλόσοφος. Μιλάει για ένα φως που είναι τρία φώτα. Και αυτό είναι ο Θεός. Ένα φως που είναι τρία φώτα. Μα τρία σχέδιο πνεύμα, παιδιά. Τριάς εν μονάδι και μονάς εν τριάδι. Ποιος το είπε αυτό? Το δίκαιο γραμμένο από κανέναν, ναι. Κάπου ο Θεός έβαλε το χεράκι και λέει ότι είναι εξύπνοι. Έχουν γλώσσα, έχουν προχωρήσει τη σκέψη, βάλουν τους δύο καλές ιδέες να διαδοθούν μέσα από αυτούς. Να έρθουν να πατήσουν οι πατέρες πάνω σε αυτές, να έρθει ο Απόστολος Παύλος να πει αυτόν τον Θεό, το αγνώστο Θεό που λέτε εσείς, αυτό σας καταγγέλλω, αυτό σας κηρύττω. Σταυρώθηκε και αναστήθηκε. Και οι περισσότεροι δεν το πιστεύουν, αλλά 4-5-10 το πίστεψαν. Και στήθηκε η Εκκλησία πάνω σε αυτούς. Και πάνω στο αίμα των μαρτύρων. Έρχεται λοιπόν ο πατήρ Γιώργος Φλωρόφσκι και λέει πρέπει να είσαι λίγο Έλληνας. Γιατί καταλαβαίνει αυτό? Καταλαβαίνει ότι οι πατέρες πάτησαν πάνω σε αυτά, τα ανέβηξαν και μίλησαν για τον Χριστό και κέρδισαν έτσι τον κόσμο ολόκληρο. Χωρίς να πούν κάτι καινούριο, ούτε να νοθεύσουν τη χριστιανική διδασκαλία. Αντιθέτως, τα τρίμερα που κάνουμε εμείς τα είχαν και οι αρχαίοι. Στις τρεις μέρες, ποιος τους το είχε πει? Από την κίνηση του ανθρώπου, κάναν κάτι χωρίς και κάτι σπονδές για την ψυχή του. Αν επίγνωστα βαδίζαν σε έναν δρόμο, κάτι ψάχναν. Και ο Θεός τους έδινε φωτάκια μέχρι που τους έδειξε το φως. Το μεγάλο που είναι ο Χριστός. Λοιπόν, έρχονται λοιπόν και σου λέει τώρα, θα τους διαλύσουμε αυτούς. Θα διαλύσουμε και την Εκκλησία, αν δεν μπορούμε να τη διαλύσουμε. Πάλε και το Βαρθολομαίο και να τρώει με τους Ρώσους και τους Ρώσους με τον Βαρθολομαίο, γιατί και οι πιο μεριές έχουν τα δικά τους, μην νομίζετε ότι είναι αγνές οι προθέσεις σε κατέρωθεν. Πάντοτε είναι τα ανθρώπινα που μπαίνουν στη μέση. Ο Θεός ενώνει, δεν διχάζει. Ποιος διχάζει? Ο διάβολος διχάζει. Και πολλές φορές διχάζει και προφάσει κανόνα και προφάσει ευλαβίας και προφάσει αγάπης και προφάσει ό,τι θέλεις. Λοιπόν, οι σταυροφόροι πέρανε κεφάλια στο όνομα του Χριστού. Δεν σημαίνει ότι ήταν το κάνει για τον Χριστό. Έτσι δεν είναι? Λοιπόν, και ακόμη κάτω εκεί οι Άραβες, όταν ξεχνούν οι Ιαδείς και οι δυτικούς χριστιανούς, βγάζουν καντήλες. Είχαν τραβήξει τον ερημό νόμο οι άνθρωποι. Λοιπόν, γιατί τους βάλαν και αυτούς να τρώγονται? Και τόσο ενδιαφέρον από πίσω η Αμερική για αυτό το ουκρανικό αυτοκέφαλο, και άλλο τόσο ενδιαφέρον ο Πούτιν από την άλλη μεριά, μην τυχόν και το δώσουν αυτό το αυτοκέφαλο. Λέτε να τους μοιάζουν οι ψυχές των ανθρώπων, την Αμερική και τον Πούτιν? Δεν νομίζω, παιδί. Διχασμός. Διχάζουν εκεί, διχάζουν με τα Σκόπια, διχάζουν με τους βορειοπυρώτες που τυχαία εκεί πέρα έγινε όλο το σκηνικό με τον Κωνσταντίνο εκεί πέρα, το παιδί αυτό, που δεν λέμε ότι ήταν σώνει και καλά, Άγιος.
Σίγουρα είχε αρνητές προθέσεις. Έκανε ίσως και λάθος, έβγαλε και αυτός και τον Αθανάσιο που δεν ήταν με τα τριαντάφυλλα στο χέρι. Αλλά εν πάση περιπτώσει φαίνεται ότι μίλαγε για Χριστό, για Ελλάδα, αυτά πίστευε, αυτά κατήγγελε. Ήταν άγγελο να την καθαρίσουν έναν ψυχρό. Χάθηκε να δείξουν κι αυτοί λίγο τι πάνε να πολιτιστούν, να γίνουν λίγο δημοκράτες. Αυτό δεν μπορούν να το δείξουν, γιατί βγαίνει άλλο πράγμα από εκεί πέρα. Και είναι τυχαίο ότι αυτό γίνεται τις μέρες που τον Μπαρμπαρός των Τούρκων είναι από εκεί και πάει και θέλει να κάνει γεωτρήσεις. Έχουμε και διάβλο και κοινωνία στην Τουρκία και Αλβανία. Μην νομίζετε ότι αυτά γίνονται έτσι στο ποδάρι. Και δεν χρειάζεται να είσαι πολιτικός αναλυτής. Το χωριό που φαίνεται λένε στο χωριό μου και ο λαός δεν θέλει. Λοιπόν, έχει ξεκινήσει ο διάβολος να σπείρει διχόνοιες. Μια τέτοια διχόνοια θέλει να μας βάλει και εδώ μέσα. Και βλέπετε, πάει και ο αρχιεπίσκοπος με τον Μαλακό σου, λέει, τι θα τους κάνω. Τι θα τους κάνω. Είναι και ο χαρακτήρας του έτσι και θέλει να είναι ειρηνοποιός, αλλά όταν κάτσεις εκεί με το τραπέζι δεν ξέρεις τι θα βγει, ρε παιδάκι μου. Γιατί δεν έχεις να κάνεις με ανθρώπους που έχουν το σταυρό στο χέρι. Οι περισσότεροι από αυτούς που μας κυβερνάνε, πριν ακόμη κυβερνήσουν, έχουν περάσει δυστυχώς από κανάλια που τους έχουν τσεκάρει ότι έχουν αρνηθεί τα περισσότερα από αυτά που εμείς θα θέλαμε να υπηρετούν. Δυστυχώς, τι να κάνουμε τώρα, να κλείσουμε τα μάτια να πούμε ότι δεν γίνεται αυτό. Σας πω κάτι για έναν πρωθυπουργό, δεν θα πω ποιος είναι έτσι για να μην θεωρηθεί προσωπική επίθεση. Όταν ακόμη ήταν αμελητέα ποσότητα, περίπου 7 χρόνια πριν ανέβηκε ο άνθρωπος και κανείς δεν τον υπολόγισε, έρθει ένας φίλος παπάς και μου λέει σε λίγα χρόνια λέει πρωθυπουργός είναι αυτός. Α, αποκλείεται. Ακούστε σου λέω. Είναι στην Αμερική και εκπαιδεύεται αυτή τη στιγμή και παίρνει εντολές και θα δεις πώς θα ανέβει. Μόλις το έβλεπα και γινόταν, λέω, θρύλερ ζω, εφιάλτη, κάτι γίνεται. Είναι δυνατόν. Και ξέρετε πώς τέτοιους εφιάλτες έχουμε δει, που δεν μπορούμε να τους πούμε, γιατί την χάνει με εσάς τους πολλούς που έρχεστε εδώ πέρα και ακούτε ομιλίες, να έχουν και πολλοί στο πετραχύλι. Και έρχονται και άνθρωποι που έχουν ταπεινές θέσεις και εργασίες και καμιά φορά έρχονται και άνθρωποι λίγο που έχουν ανέβει κάποιες καλοπάθεια και λόγω της θέσεώς τους καταλαβαίνουν τι γίνεται. Τα πράγματα είναι δύσκολα. Εμείς δεν έχουμε κανένα πρόβλημα με κανένα πρόσωπο. Είτε το λένε Αλέξη, το λένε Κυριάκο, είτε το λένε Προκόπη, το λένε Γιωργάκη, είτε το λένε Κωστάκη, είτε Αντωνάκη. Όλοι τους καλοί και ευλογημένοι είναι γραμμά στον παράδεισο να δώσει ο Θεός μετάνοια. Και όχι στους δικούς μας, και στους Τούρκους, και στους Αλβανούς, και στους Βουλγάρους, και στους Ρώσους, και στους Αμερικάνους. Δόξα τω Θεώ. Με τη χάρη του Θεού, και σας το λέω έτσι εν τιμή, μιας και ρωτήσατε εμένα, με τη χάρη του Θεού, σε όποιο μέρος του κόσμου έχω πάει, θα ήθελα να μείνω εκεί. Και το λέω εξομολογούμενος. Και θα ήθελα να μείνω εκεί, όχι για να καλοπεράσω. Στο Σαν Φρανσίσκο πήγα και έλεγε πω ο ευτυχώς που ήρθα και είμαι παντρεμένος και χειροτονημένος και έχω και δουλειά στην Αθήνα, λέω με τον Μπαρδιάρη τότε που ήμουν, γιατί θα πήγαινα εκεί να διακονήσω. Γιατί έβλεπα τους ανθρώπους και νόμιζα ότι όλοι κάτι θέλουν να ακούσουν. Μπαίναμε μέσα στο λεωφορείο του Σαν Φρανσίσκο που θεωρείται από τις πόλεις της Ακολασίας, έτσι. Είναι πρώτο Άμστερνταμ, Άμστερνταμ το Σαν Φρανσίσκο. Από εκεί ξεκίνησαν οι hippies, οι beatniks, πριν από τους hippies, τα gay pride festival, τα χασίς και οι μαριχουάνες, όλα αυτά από εκεί ξεκίνησαν και διαδόθηκαν ως μόδα πλέον. Λοιπόν, και όμως έβλεπε σε αυτή την πόλη τους ανθρώπους εκεί κάτι να γυρεύουν, αφού να βλέπουν καλά καλά, και ξέρω καμία και έλεγαν καμία και πιάνουν την κουβέντα. Τι βλέπουμε, ένα χοντρό παππούλι, βλέπαμε κάτι ράσα, ξέρω, είναι και παπάς, ποιος ξέρει. Λοιπόν, δεν είμαι και κανένας να ακούω, θα ευχαριστούμε πιο. Θυμίζει κάποιος Χριστό εξωτερικά, συγγνώμη το πολύ, δεν το πρέπει να κορυδέψω. Έτσι είναι, έλεγχε. Στην Αφρική τα ίδια. Όλοι είναι άνθρωποι του Θεού και είναι τιμημένοι από τον Θεό και τους δίνουν τη δυνατότητα της σωτηρίας και υγείας μου. Θέλουν το καλό όλο. Αλλά αυτοί σκέφτονται διαφορετικά που κανονίζουν τις τύχες του κόσμου. Και τέτοιο δάκτυλο είναι και αυτό που πάνε να κάνουν τώρα. Τρομάζουν ότι θα κόψουν και τους μισθούς των παπάδων, σου λέει θα τους τρομάξουν, θα τους δώσουν τελικά το μισθό, να σταματήσουν οι παπάδες να μιλάνε. Καταλαβαίνετε. Να περάσουν τ' άλλα.
Θα βγάλουν μια θρησκευτική ουδετερότητα που θα είναι ασαφής εκφράσεις μέσα στο Σύνταγμα. Λες και τώρα είμαστε χρωματισμένοι θρησκευτικά. Και τζαμιές φτιάχνουμε, και Ιεχωβάδες έχουμε, και Πεντηκοστιανούς έχουμε, και Καθολικούς έχουμε, και Ευαγγελική Εκκλησία έχουμε εδώ πέρα, μέσα στην Ομαρία μας, από τις παλιότερες στην Αθήνα. Από τις παλιότερες, η δεύτερη παλιότερη, η πρώτη εκεί στο Σύνταγμα και η δεύτερη αυτή. Δεν τους είπαν ποτέ σηκωθείτε φύγετε. Και η Γιώγα είναι εδώ μέσα, και οι Γκουρού έρχονται. Όλοι κάνουν το σουλάτσο του στην Ελλάδα. Δεν τους έδιωξε κανένας. Δεν τους έδιωξε κανένας. Δηλαδή, τι πιο ουδέτερο θέλουν να πετύχουν. Τίποτα. Να έρθουν και να πούνε. Ο Χριστός υποδιωγμό. Ο Σταυρός υποδιωγμό. Τα εικονίσματα υποδιωγμό. Αυτός ο παπάς που μπαίνει στο στρατό, στη φυλακή, στο νοσοκομείο, επειδή είναι παπάς Ορθόδοξος. Όχι. Θα μπαίνουν όλοι για όλοι εκτός από τον παπά τον Ορθόδοξο. Καταλαβες. Αυτό θέλουμε να κάνουμε. Συγχωρέστε με. Θα δείτε αυτό που συμβαίνει στα πανεπιστήμια του εξωτερικού. Multi-religious chapels, πολυθρησκευτικά παρεκκλήσια, που μπαίνει στον ίδιο χώρο οποιοδήποτε και κάνει ποτέ την προσευχή του. Δηλαδή, ένα χαρμάνι αμφιβόλου προελεύσεως που θα μπαίνει σε ίδια, θα μπερδεύεσαι γιατί θα έχει ένα σταυρό, θα έχει ένα αυτό και ένα τώρα και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Και θα μπαίνει, θα κάνει μια ατομική κατάσταση που δεν θα έχει καμία σχέση ούτε με πίστη ούτε με κάτι που σε βοηθάει. Και επειδή αυτό δεν θα σου λέει τίποτε, μετά θα πηγαίνει στον ψυχίατρο. Ή στον ψυχαναλυτή καλύτερα για τον ψυχίατρο, στον γιατρό σου. Οι ψυχολόγοι βγαίνουν και από το φιλοσοφικό, παιδαγωγικό, ψυχολογικό καμιά φορά και ο καθένα σε σερβίρει τη δική του θεωρία. Παίρνει το 70, κάθεσαι εσύ στην πολυθρόνα, κάθεται και αυτό, του λε αυτά που θα έλεγε στο πνευματικό, εδώ θα μπει και τζάμπα. Λοιπόν, δεν σου παρέχει άφηση εναντίον, αλλά σε αποεμοχοποιεί. Δεν σου δίνει και κανένα φάρμακο, γιατί καμιά φορά έχουμε και τα του λέμε να μην πάρουμε φάρμακο. Ενώ φάρμακο χρειάζεσαι, Χριστιανέ, τι να σε κάνω τώρα. 100 συνεδρίες να κάνεις, 70 και θα λύνεις, δεν πρόκειται να αλλάξουν πολλά. Κάποια θα καταλάβεις, αλλά δεν μπορεί να σε θεραπεύσει τελείως. Υπάρχουν και ορμόνες. Σερωτονίνες, έλλειψη, αυτά, βιταμίνες που λείπουν και θέλει κάποια στιγμή το φαρμακάκι. Άμα το μηχάνημα έχει χαλάσει, τι θα κάνουμε τώρα. Θα το παίξουμε ήρωες, διαλεκτικά θα τα περάσουν όλα. Δεν γίνεται αυτό. Τέλος πάντων. Και τους στέλνουν τους ανθρώπους εκεί, μετά ούτε εκεί την βρίσκουν τη δουλειά, πέφτουν στα ναρκωτικά, πέφτουν στο αλκοόλ, πέφτουν στο ίντερνετ, πέφτουν στην ειδονία, μετά τους στέλνουν ούτε ειδονία έχουν, την έχουν απομυθοποιήσει και αυτή, και κάνουν ένα λαό που είναι στα μέτρα τους. Ένα λαό που πρέπει να του ρίχνεις το καρότο και το μαστίγιο, για να το πηγαίνεις όπου θέλεις. Καταλάβες. Αυτό θέλω να πετύχουν και σε αυτό τον τόπο. Δεν θα τους βγει. Δεν θα τους βγει. Δεν θα τους βγει γιατί ξεχνάμε ότι η Εκκλησία όταν την πολεμήσεις γιγαντώνεται. Γιγαντώνεται. Εγώ σας το λέω, δεν είμαι ήρωας καθόλου. Ούτε δυνατός. Πιο αδύναμος από ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Εύχομαι εδώ και πολλά χρόνια να μας κόψουν τους κομμουνιστούς στον ιερέα. Δεν με πειράζει όπως ζητιανεύω για τους άλλους και σας έχω ζαλίσει που ζητιανεύω συνήθως για τους άλλους, να ζητιανεύσω και για μένα. Να πω παιδιά, εγώ σας λειτουργώ. Αν θέλετε, δώστε κάτι να έχω να φάω και να στείλω τα παιδιά μου στο φροντιστήριο. Δεν με νοείται. Ούτε το βλέπω ντροπή. Άμα θέλετε, θα μου δώσετε. Δεν θέλετε, πειράζει. Θα πάω να καμπέλω ένα ταξί. Να πάρω και ένα μεροκάμα. Το λέτε, δεν μπορώ. Σιγά το πράγμα. Δεν είναι δύσκολο. Και ξέρετε γιατί θέλω να το κάνω. Για να μην νομίζουν ότι μας κάνουν και καμιά χάρη τρομερή. Δεν θέλω να σας πω που υπάρχουν συμβάσεις με το ελληνικό δημόσιο που πήρανε κομμάτια περιουσίας εκκλησιαστικής και μην λένε ότι ήταν του λαού η περιουσία. Ο λαός την είχε προσφέρει από αγάπη στην Εκκλησία. Κάτι που γίνεται και σήμερα. Και σήμερα μας δίνουν νοικήματα, μας δίνουν χωράφια και λένε εκμεταλλευτείτε τα για το καλό αυτών των ανθρώπων. Το ίδιο γινόταν και τότε. Ο Ευαγγελισμός σε οίκημα, σε χώρο της Εκκλησίας, το Σωτηρία, το 401, το Ναυτικό Νοσοκομείο, το Γενικό Κρατικό, το Γεννηματά που λέμε. Λοιπόν, η σχολή Ευελπίδων στη Βάρη, θέλετε κι άλλα. Το Κολονάκι όλο εκεί. Λοιπόν, αυτά, αν τα είχε σήμερα η Εκκλησία, θα μου έδινε 5.000 μισθό, όχι ένα χιλιάρι που παίρνουν.
θα έχει κάνει ό,τι έκανε η Κύπρο κάτω, που δίνει 3.000 στον κάθε παπά. Το ξέρετε, αυτό είναι σωστό πρόβλημα, μη σκανδαλίζεστε. 3.000 παίρνει, με συνθέ να πάω στην Κύπρο, θα φύγω, θα σας παρακολουθήσω. Λοιπόν. Και δεν τολμάνε και να τσιμούν και τίποτα. Και μπαίνει και στο κλιματιστήριο μέσα και τους θα κάνει έτσι, άμα θέλει ο Αρχιεπίσκοπος της Κύπρου. Εδώ δεν το κάνανε οι άνθρωποι. Δεν είμαστε και Κύπροι. Οι Κύπροι είναι και λίγο πιο σε αυτά ξύπνοι. Το έχουν λίγο στο αίμα τους εκεί, αλλά εντάξει ήταν και αυτοί. Σε διωγμόζουν τόσα χρόνια. Πώς θα επιβιώσουν. Για φανταστείτε, δεν είναι εύκολο. Εγγλέζοι, Τούρκοι, όλοι πάνω στο κεφάλι τους. Λοιπόν, έπρεπε να σταθούν στα πόδια τους. Τα περίμενα την κρατική επικορύγηση της μαμάς Ελλάδας που τους έχει γυρίσει την πλάτη εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες. Δεν πρέπει να τα λέμε και αυτά. Λοιπόν, ας τα δώσουν αυτά πίσω και ας μας κόψουν τους μισθούς. Γιατί αυτά τα πήραν το 52, έτυχε και δούλεψε στις οικονομικές υπηρεσίες της Εκκλησίας της Ελλάδος. Από το 52 και ήταν υποταφία και εκτός Αθηνών πολλές εκτάσεις. Από το 33 έχουν πάρει περιουσία. Σύμβαση του 33 με το ελληνικό δημόσιο και μας πήραν τα καλύτερα και μας αφήσαν κάτι από σκοτόπια τα οποία μετά τα ανακήρυξαν και δασικά. Να μην μπορούμε να τα εκμεταλλευτούμε. 30.000 στρέμματα στο Σούνιο, παραθαλάσσια, που δεν φυτρώνει ούτε θυμάρι, τα έχουν χαρακτηρισμένα δασικά και είναι της Εκκλησίας. Σας λέω, ένα. Ξέρετε τι είναι στο Σούνιο να έχει 30.000 στρέμματα. Για να τα κάνεις και υπόπεδα, να σου έχουν όλοι οι κοπιστάδες εκεί. Να θέλουν όλοι να βλέπουν το Αιγαίο και το Σαμανικό. Έρχονται λοιπόν και σου λέει, θα παίρνουμε εμείς και θα σας δώσουμε μισθό. Ξέρετε πότε είναι ο μισθός. Νομίζω λίγο πριν το κούτα. Έπαιγε ο κ. Παπαδρέου το 60 κάτι. Όχι το 59, το 60 τόσο μπήκε ο μισθός. Μέχρι τότε ο παπάς στα χωριά έβγαινε με το πιάτο που του πήγαινε ο καθένας και του πήγαινε έβγαινε φακές, του πήγαινε ο καθένας όχι όσο είχε φακή, αλεύρι, λάδι, τυρί, γάλα και τα πήγαινε. Ζήσαν οι παπάδες. Και τα παιδιά. Βέβαια. Ναι. Και καμιά φορά τους έλεγε και το εκκλησιαστικό συμβούλιο, παππούλη, πάρε και αυτό το χωράφι, να σπείρεις κάτι, να έχεις να ταΐσεις τα παιδιά σου. Και έβγαινε ο παπάς, φόραγε το σκουφί, εγώ το έχω δει αυτό. Φόραγε το σκουφό, για να προφάσω και κάτι, θα τα πείτε μετά. Λοιπόν. Και έβγαινε με το ζευγάρι και όργωνε. Να κάνει αυτή τη δουλειά. Και πήγε να χάραγε στην εκκλησία 5 η ώρα να κάνει όρθιο για να είναι στι 6.30 στα ζώα, στο χωράφι και σε αυτά. Τι πάθαμε τίποτα. Δεν είναι αυτό το ζήτημα. Αυτά όλα είναι πυροτεχνήματα. Τα ρίχνουν γιατί έχουν κατορθώσει σε εσά πρώτα να καλλιεργήσουν ένα αντικληρικαλιστικό φρόνημα και στην εκκλησία μέσα. Αν βγουν και που κόψαν του μισθού στον παπάδο, πολλοί και από αυτού που εκκλησιάζουν θα πούνε καλά, τι κάνουν, τρώνε οι παπάδε, δεν του βλέπω σήμερα. Ή δεν το πούνε, δεν το έχετε ακούσει. Και δεν τα ξέρω πολύ καμιά φορά, έπεσε κάτω, έλα να τρώσει και εσύ να γίνει σαν αντιμένο του. Λοιπόν, δεν πειράζει. Α φάσκε, τι έγινε. Και τι έγινε. Το καλλιέργησαν έτσι, πήραν και βγάλαν δύο αδερφέ παπάδε, δύο κλέφτε παπάδε, δύο γυναικάδε παπάδε. Λοιπόν, του βγάλαν και στα κανάλια του. Θεάτρισαν εκεί καλά-καλά. Αν βρουν τώρα, ίσως για να περάσουν αυτά, θα βρουν κι άλλους. Δεν θα βρουν και στο καλό. 9.000 κληρικοί είμαστε. Όλοι οι άλλοι θα είμαστε πολύ. Οι μισοί μπορεί να είμαστε και πολύ αμαρτωλοί, σαν και εμένα. Θα με πιάσουν και εμένα, θα με βγάλουν εκεί με 4 γυναίκες, ξέρω εγώ, και άλλα 4 παλικάρια και 15 παιδιά εκτός από τα 5 τα δικά. Και αντί να μου δώσουν μισθό που αύξησα τον πληθυσμό της Ελλάδας, θα μου πούνε είσαι ανήθικος. Εμένα θα χτυπήσουν. Δεν θα χτυπήσουν εμένα. Για να χτυπήσουν το άσο θα το κάνουν. Για να χτυπήσουν την εκκλησία, για να χαλάσουν τη συνείδησή σας, για να μην πας στην εκκλησία, για να μην πάρεις αντίδωρο, για να μην κοινωνήσεις, να πεις πού θα πάω να εξομολογηθώ. Και ουσιαστικά και ποιος θα χάσει ο παπάς. Θα πάει νωρίτερα σπίτι του. Άμα δεν έχει εξομολόγηση. Εσύ θα χάσεις. Που θα μείνεις αλλήτρωτος. Μακριά από τις χώρες και από το μυστήριο. Γιατί εγώ ντενεκές να είμαι, ντενεκές, ολόκληρος, ξεράνωτος, κούφιος, άδειος, όταν σηκώσω αυτό το χέρι και πω ειρήνη πάση, διώχνω δαιμόνια και βάζω Άγιο Πνεύμα μέσα στη ψυχή του ανθρώπου. Όχι επειδή είμαι εγώ, επειδή ο Θεός το θέλει να γίνει αυτό. Για εσάς το θέλει, όχι για μένα. Εγώ μπορώ να πάω στην κόλαση. Αλλά αυτά είναι πράγματα τα οποία
Δεν θέλει να σας τα πει κανείς. Γιατί θέλουν να σας δηλητηριάσουν και να σας διώξουν από τον Χριστό. Και άμα φύγετε από τον Χριστό, ούτε πατρίδα θα πιστεύετε, ούτε ιστορία θα θέλετε να ακούσετε τίποτε. Φάγομεν, πίωμεν, αύριο αποθνίσκομεν. Ζωάκια, καλό όμως αναφρεμένα, που δεν θα έχουν καμία ελπίδα, τίποτε. Και σήμερα συγκλονίστηκα και πρέπει να σας το πω. Στην τάξη του γιού μου, τρίτη λυκείου, σηκώθηκε ένα παιδί, γιατί έτσι κάνουμε τα παιδιά μου σήμερα, με ένα μαχαίρι, να σφαχτεί μέσα στην τάξη, να αυτοκτονήσει μόνος του. Έπαθε σοκ καθηγήτρια, τα παιδιά πήγαν ουρλιάζοντας τα περισσότερα, μείναν δύο και τον πείσανε σιγά σιγά να αφήσει το μαχαίρι, έτρεμε το παιδί σαν το ψάρι, ποιος ξέρει τι ζόρια τράβαγε, τι ελπίδες του σκοτώσανε μέσα από αυτού του παιδιού, όλα αυτά τα πράγματα. Μην νομίζετε ότι φταίει μόνο η οικογένεια, μπορεί να συμβεί και στον καθένα αυτό. Και το κάνει να μην θέλει να ζήσει. Μπορεί να έχει και τίποτε κανένα συνέστημα εκεί ακυρωμένο μέσα του, αλλά όλα αυτά. Ένας εκεί, ένας παραδίπλα, γιατί τώρα είναι περισσότερα αυτά. Γιατί χτυπάνε ό,τι καλό υπάρχει. Αυτή είναι η σπορά του διαβόλου. Τίποτα άλλο. Όχι άνθρωποι. Είναι η προσπάθεια του διαβόλου. Σου παίρνει το κακό και σου λέει ό,τι βγάλω, ό,τι βγάλω. Και ευτυχώς το παιδάκι το μαζέψαν, το πήγαν σε ένα γιατρό, κάτι, ας πούμε, να δούμε τι θα γίνει. Σήμερα, στον Ιβητό. Τι ψάχνουμε να βρούμε. Γιατί αυτά δεν τα είχαμε 50 χρόνια πίσω. Γιατί είχαμε Χριστό, παιδιά. Τι να λέμε τώρα, χαζομάρες. Κοινωνιολογικές αναλύσεις θέλουμε. Τι ψάχνετε να βρείτε. Γιατί οι άνθρωποι που υπηρετούν αυτές τις καινοτομίες, τους νεοπερισμούς, τις αλλαγές, τους εξυγχρονισμούς, πώς θέλετε, όπως θέλετε, πείτε το. Τυχαίνει να είναι περισσότεροι καημένοι. Να τους κλαίνει μανούλες τους. Και τους κλαίνει, δυστυχώς. Αλλά εμείς δεν το ξέρουμε. Και δεν βλέπουμε τα δάκρυα των μανάδων τους. Τυχαίνει να είναι χωρίς πίστη. Χωρίς ελπίδα. Να παίρνουν χαπάκια και χίλια να κοιμηθούν. Να κάνουν κοκαίνη για να μπορέσουν να κάνουν έρωτα. Γιατί είναι έτσι περισσότεροι άνθρωποι αυτοί. Γιατί. Γιατί αυτούς κάναν όπως θέλουν να τους κάνουν και βρήκαν πρόθυμους να υπηρετήσουν αυτά τα πράγματα. Με θάρρο ήταν τα παιδιά μας. Προχτές περπατούσαμε με τα αυτοκίνητα μας, στην Τριών Ιεραρχών. Ξομολόγηθηκα μας σήμερα, ούτε να το γράψει τάσο. Λοιπόν, και βλέπω ένα παλικάρι, ένα 90. Που τον έβλεπες και λες να έχω 10 χώρες να του τις δώσω για γυναίκες. Ντελικανείς, λεβέντες. Και βάσταγε ένα τριπλάσιο κινητό από αυτό εδώ πέρα. Το κράταγε έτσι και πήγαινε το καημένο με τέτοια χάρη και τέτοιο σκέψη. Ναι, δεν το κοροϊδέψα. Δεν μου βγήκε αυτό. Αν λέω ψέματα να σου το πει ο Βαγγούλης εδώ. Δάκρυσα. Και σκέφτηκα. Το εικονάκι που μου λέει να σου ζήσει, τον Παύλο. Τα μωρά που έρχονται και κοινωνάνε. Και λέω αυτά τα παιδιά. Θα μεγαλώσουν σε έναν κόσμο. Όχι που θα υπάρχουν πολλοί ομοφυλόφιλοι. Σιγά το πράγμα. Πάντα υπήρχαν. Αλλά υπήρχαν και υπήρχε και ένα μέτρο, ένα κριτήριο. Και ήξερε το αγοράκι που θα έπεφτε ενδεχομένως και σε χαϊδέματα και σε πειραματισμούς σεξουαλικούς. Στα πρώιμα χρόνια της εφηβείας έχουν τα ακούσει και από παππούδες αυτά. Με το ίδιο φίλο ίσως. Θα ήξερα όμως τα παιδιά αυτά ότι ξέρεις, αυτό είναι κακό. Δεν είναι φυσιολογικό. Αυτό είναι καλό. Αυτό είναι αμαρτία, αυτό δεν είναι αμαρτία. Και ερχόντουσαν σε μια μετάνοια, μαζευόταν το πράγμα και πολλές φορές αποκτούσαν μια άλλη περπατησιά στη συνέχεια. Και δεν κατέληγαν οι άνθρωποι αυτοί να χαρακτηριστεί όλη η ζωή τους από μια λανθασμένη κίνηση, δυο που μπορεί να συνέβησαν κάπου, κάπως, κάποτε. Λυτρώθηκαν στο πετραχύλι, κάναν παιδιά, φτιάξαν οικογένειες, άλλοι δεν κάναν παιδιά γιατί χαρακτηρίστηκαν πιο πολύ, αλλά ζήσαν τη μετάνοια, είδαν παράδεισο. Αυτά τα παιδιά, ποιος θα τους πει ότι αυτό τα παιδιά είναι κακό, τίποτα άλλο. Να το ξέρουν. Όταν θα βλέπουν παντού γύρω τους αυτό το πράγμα και θα το χειροκροτάνε όλοι και θα λένε όλα καλά, όλα γίνονται.
Και παιδόφιλος μπορεί να είσαι, και νεκρόφιλος μπορεί να είσαι, και ζωόφιλος να είσαι, και τα πάντα εκτός από θεόφιλος. Όχι, το Θεό να μην τον αγαπάς. Ποιος θα τους πει σε αυτά τα παιδιά, ότι ρε παιδί, πρόσεχε, τζίζει στην πρίζα, θα σκοτωθείς, γιατί βάζει το χέρι του στην πρίζα, με λανθασμένες επιλογές. Όταν το λάθος και το σωστό, το απαλύθουμε από το λεξιλόγιο. Δεν υπάρχει άσπρο και μαύρο, δεν υπάρχει αλήθεια και ψέμα. Υπάρχει μια γκρίζα ζώνη. Ποιος θα τα σώσει αυτά τα παιδιά. Και ποιος θα κλάψει σήμερα για αυτά τα παιδιά. Και θα βγάλει φωνή, κραυγή, για να μην γίνουν αύριο θύματα αυτοκτονιών. Αμέσων ή αμέσων ή εμέσων. Γιατί αυτοκτονούν αυτά τα παιδιά τα περισσότερα. Είτε άμεσα, με κανένα κουφέκι, με κανένα φούντο από κανένα ταράτσα, είτε έμεσα. Όταν πάει το καημένο να βρει την ευχαρίστηση και βρίσκεται με όποιο βρεθεί στον δρόμο του, τυφλωμένο από το πάθος. Είναι όποια βρεθεί. Εγώ θα σου πω και το αγόρι που φεύγει από τον νόμο του Θεού και από την καλώς νομμένη εκράτεια πριν το γάμο. Και νομίζω ότι είναι περισσότερο άντρα, άμα καβελεί περισσότερε γυναίκε. Ή το κορίτσι είναι πιο όμορφη, άμα πάει με το μισό συνοικισμό, ξέρω να το πούμε έτσι, με τη μισή πόλη. Ποιο θα έρθει σε αυτά τα παιδιά να τα σώσει, που θα κολλήσουν AIDS, που θα κολλήσουν γλενόριε, που θα κολλήσουν κονδυλώματα και που έρχονται εδώ και παντρεύονται κιόλα και με ντροπή ψάχνουν να βρουν τρόπο να μην το πούν στο σύντροφο. Δεν γίνεται να το πούνε. Ξεφτύλα θα γίνει. Μένει και έγκυος, καμιά φορά και τα κορίτσια, ή θέλει ο άντρας να πει στη γυναίκα το έγκυο και σκέφτεται, γιατί το έμβριο λέει μπορεί να κολλήσει. Υπάρχουν και κάποια νοσήματα που επηρεάζουν και το έμβριο. Και βλέπει αδιέξοδα, τραγικότητες, πράγματα δηλαδή τόσο σύνθετα, τόσο δύσκολα. Που λες, ποιος δαίμονας σας έβαλε σε αυτή τη δυσκολία. Τόσο πολύ σας ζήτησε ο διάβολος την ομορφιά σας, τη λεβεντιά σας, την εξυπνάδα σας, τα χαρίσματά σας, που θέλει να σας θάψει πριν ακόμη βγείτε στον κόσμο. Αντί να μιλήσουμε για αυτά και να φτιάξουμε την κοινωνία, κάνουμε να την αποσαφρώσουμε, να τη σκοτώσουμε. Έχει λοιπόν ποιος μας φύγει. Εμείς δεν. Να σπούξετε και να φωνάξετε όπου στέκεστε, όπου βρίσκεστε. Μην περιμένετε να γίνετε άγιοι για να μιλήσετε. Να βλέπετε τα πάθη σας, που όλοι κουβαλάτε και σας ξέρω και δεν ξέρετε. Λοιπόν, και να λέτε δεν θέλω άλλος να πάθει αυτά που πάθα εγώ. Αυτό θα σας το καταλογίσει ο Θεός ως ομολογία, ως αγιότητα, ως μετάνοια, ως ηρωισμό. Είμαστε σε καιρούς ομολογίας. Και η ομολογία εκτείνεται και στα αμιγώς θρησκευτικά και στα εθνικά και στα κοινωνικά και στα πολιτικά. Γιατί ο χριστιανός δεν είναι κουτσουρεμένος. Είναι μη ορθόδοξη η θεώρηση ότι εγώ ασχολούμαι με τα πνευματικά. Ο Χριστός δεν ήταν έτσι. Αλλιώς θα έλεγε στο Ευαγγέλιο. Πάρτε ένα κομποσκήνι και αρχίστε όλοι λέτε Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν μου. Βλέπετε, δεν είπε μόνο αυτό. Μας έδωσε προσευχή, μας έδωσε την νηστεία, μας έδωσε κανόνες καλής συμπεριφοράς. Αυτό που δεν θες να σου κάνω, μην το κάνεις. Αυτό που θες να σου κάνω, αυτό να κάνεις. Χρυσός κανόνας. Απαράμιλος. Πάνω σε αυτό που να φτιάξει όποιο νόμο θέλεις και θα είναι δίκαιος και σωστός ο νόμος. Έτσι δεν είναι. Ο Χριστός δεν ασχολήθηκε με αυτά. Πείνασαν οι άλλοι και τους είπε βρείτε τρόπο να τους φτιάξετε φαγητό. Να έχουν πέντε ψωμιά και δύο ψάρια. Θα σας τα πληθύνω. Αλλά φέρτε αυτά που έχετε. Κάντε τον κόπο. Δεν τους είπε σταθείτε, μην φέρετε αυτά. Θα τους μπουκώσω με ένα σουβλάκι στον καθένα έτσι δια προσευχής. Όχι. Φέρτε αυτά. Τους έβαλε να κάνουν αυτό που μπορούν για τους αδερφούς τους. Φέρτε τα. Τα ευλόγησε. Και μετά είπε μαζέψτε και τα περισσεύματα γιατί θα πεινάσουν κι άλλοι μετά. Και μάλιστα λέει 12 κοφίνια πλήρη. Από 5 ψώμια και 2 ψάρια. Και όταν είδε να δικούνε την πόρνη, δεν είπε τι καημένη, άστε να μαρτυρήσει από το λιθοβολισμό και εγώ θα την πάρω στον παράδεισο. Έτσι δεν είναι. Η στάση του ήταν αμιγώς πολιτική. Όχι κομματική, ήταν πολιτική. Του σύλλεξε
Γιατί τη σκοτώνετε, γιατί έκανε αυτό που τα έχετε κάνει εσείς. Ο Αναμάρτος πρώτος το λέει το παλέτο. Στυλιτεύει την υποκρισία τους. Στυλιτεύει την πορνεία τους. Στυλιτεύει και την εκδικητική τους μανία να τη σκοτώσουν επειδή έσφαλε. Στους Φαρισαίους τι τους λέει. Απ' έξω λέει είστε μια χαρά, κούκλοι. Από μέσα λέει βρωμάτε και ζεύνετε. Και ασχολείστε λέει με το αν θα βάλουν εκείνο ή το άλλο λέει και κατεστείτε τα σκοικία των χειρών και των ορφανών. Πρώτα λέει τα σπίτια της χείρης και κατά τα μου δηλείστε το κόμμα λέει και καταπίνετε την κάμπλο. Ασχολείστε με τα θέματα του νόμου του Θεού και καλά. Δεν είναι λόγος. Πιο αναρχικός από τους αναρχικούς είναι ο Χριστός. Και πιο αριστερός από τους αριστερούς και πιο δεξιός από τους δεξιούς. Τους έχει καλύψει όλους. Ο λόγος είναι και πολιτικός, και πνευματικός, και κοινωνικός, και υλικός, παραπάνω από οποιοδήποτε άλλο. Ο Χριστός δεν μας λέει, ελάτε να σας σώσω την ψυχή. Το έχετε διανοηθεί αυτό. Ενώ λέει ότι είναι πιο πολύτιμη από όλα η ψυχή, ταυτόχρονα θέλει να μας σώσει και το σώμα. Και προσδοκούμε ανάσταση νεκρών. Ποια ανάσταση θα ζήσουμε, ρε παιδιά, η ψυχή να θάνατε. Τι θα αναστηθεί, το σώμα. Και θα αναστηθεί το σώμα και θα είναι και νέο και δυνατό. Και δεν θα έχει ανάγκη ούτε από λίφτη, ούτε από το άλλο, όπως το λένε. Το μπότοξ. Γιατί πολύ απλά θα είναι πιο ωραίο από ό,τι ήταν όταν ήταν εδώ. Θα είναι ευκίνητο. Δεν θα έχει πόνο, δεν θα έχει τίποτε. Έχει κανείς μεριμνήσει για το σώμα σας τόσο όσο ο Χριστός. Ή σας φαίνεται θεωρία αυτό. Θα πει και κάποιος αυτή την ανοησία του αυτού. Γυρίσκε κανείς από την νεκρούς για να το ρωτήσουν πώς ήταν εκεί. Πώς δεν γυρίσκε. Έχουμε περιπτώσει, όχι τον Χριστό μόνο, τον Λάζαρο. Η Αγία Ειρήνη Μεγαλομάρτυρα διαβάστηκε, αναστήθηκε. Και ξανακήρυξε τον Χριστό. Δύο φορές μαρτύρησε. Το ξέρετε. Η Εκπερσία, 5 Μαΐου, διαβάστηκε το δύο της. Κι άλλοι πολλοί. Οι 7 μπέρες είναι θέσου. Τα βυθά ανάστηθη λέει. Γιατί δεν σηκώθηκε. Πώς δεν υπάρχει ζωή μετά θάνατο. Όλοι αυτοί τι ήταν. Ο Λάζαρος τον θάψαμε, πάμε στη Βιθανία, προσκυνάμε τον τάφο του Λαζάρου. Πάμε και στην Κύπρο και εκεί θα μένει ο Λάζαρος. Τι ήταν ο Λάζαρος, λένε νέα ήδη. Το σκότωνε και ξαναφύτρωνε. Πώς δεν υπάρχει ανάσταση, πώς δεν υπάρχει άλλη ζωή. Και όλα αυτά φτιάχτηκαν έτσι για να σβήσουν κάποια στιγμή όσοι σβήσω εγώ τα ματάκια μου. Είναι πολύ μεγάλη ανοησία αυτό το πράγμα. Για όποιον το πιστεύει. Ακόμη και αστυνομική. Με αποχρώσεις ενδείξεις, πας φυλακή ή βγαίνεις από τη φυλακή. Χωρίς αποδείξεις απόλυτα. Και με αποχρώσεις ενδείξεις. Εάν θέλετε να πείτε ότι είναι αποδείξεις αυτά που σας λέμε στην Εκκλησία, αν μη τι άλλο είναι αποχρώσεις ενδείξεις. Δηλαδή πρέπει κανείς να προβληματιστεί πολύ σοβαρά. Πόσο ανόητοι ήταν 3 εκατομμύρια και βάλε μάρτυρες τους πρώτους αιώνες, τον πρώτο αιώνα του χριστιανικού. Που είχαμε Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία τους πρώτους 2 αιώνες εκεί. Πάνω από 3 εκατομμύρια μάρτυρες που αυτοί για ένα παραμύθι δεν σκότωσαν. Τους σκοτώσαν. Παιδιά, άλλο να σκοτώνει τζιχάντ, έτσι. Ή ιερός πόλεμο, ξέρω εγώ και καλά στα αποστολής, κάνουν να σου κόβουν το κεφάλι με το ξηραφάκι. Να σε περνάνε από τον τροχό, κοιτάξτε τον εκεί που κατατάει η Αγία Κατερίνη. Να σε δένουν σε ένα τροχό γεμάτο με μαχαίρια και με καρφιά και να σε γυρνάνε πάνω εκεί να κόβεται λεπίδες στο σώμα σου και εσύ να λες όχι, εγώ είμαι ο χριστιανός. Αν δεν έχεις σαφή πληροφορία μέσα σου και σαφή απόδειξη περί της υπάρξης του Χριστού στην ύπαρξή σου την ίδια, δεν το ζεις αυτό. Και βλέπουν οι μάρτυρες να τους κόβουν τα μέλη και να τους τα συγκολάει ο Θεός και να τους βλέπουν μια χαρά την άλλη μέρα ιδιότητας και να κόβουν φλέβη, να παθαίνουν. Άλλοι να πιστεύουν, άλλοι να λυσάνε ακόμη περισσότερο. Όλα αυτά είναι παραμύθια. Όλα αυτά. Όποιος παραμυθάς θα έγραψε αυτά και είναι τόσο πιστικός, καλά είναι. Εγώ το πιστεύω. Μόνο και μόνο γι' αυτό. Εδώ πιστεύουμε το Spielberg. Ό,τι έχει βγάλει ο Spielberg έχει γίνει δόγμα πλέον στην σύγχρονη εποχή. Έτσι δεν είναι, το ξέρετε, Steven Spielberg. Σκηνοθέτης, εξωγήινη, ιστορίες, αυτά, ό,τι θέλετε. Εδώ πιστεύουμε ότι υπάρχουν και ζόμπι, επειδή ήταν μέσα στην τηλεόραση. Και βαμπύρ μου λέει για να πει: βέβαια υπάρχουν, βαμπύρ δεν υπάρχουν. Τι λέτε, αλήθεια που είστε πολλά, δείξαν και εμένα. Ρε παιδάκι, εδώ θέλω να μου τα δείξει.
Έχω και υψηλό αίμα το Κρήτη, να μην πηγαίνουν να δουν αίμα. Να φωνάζω ότι η τύπη εκεί πέρα, να κάνει ένα κομματιά εδώ, τελείωσε. Τα χέρια μου είναι στα γυαλιά τη. Καταλαβαίνετε σε τι παραλογισμό μα βάζουν. Όχι συνταγματική αναθεώρηση τα πράγματα. Δεν ήταν νομική η προσέγγιση μου, το κατάλαβα. Θα μας αναθεωρήσουν και το λεξιλόγιο και τα μυαλά. Θα θέλουν να βάλουν χέρι και στην Εκκλησία. Σε κάποιο βαθμό το πετυχαίνουν. Δεν μπορεί να τους βγει παραπάνω όμως. Γιατί η Εκκλησία έχει αγίους οι οποίοι είναι ανένταχτοι, μεμονωμένοι, ανεξάρτητοι και ταυτόχρονα απόλυτα υπάρχουν και ενωμένοι με το σώμα του Χριστού που είναι η Εκκλησία. Έχουμε έναν Άγιο Νεκτάριο. Τη βδομάδα γιορτάζει. Την Πέμπτη το βράδυ έχουμε ατρεχνία. Θα σας πω μόνο αυτό, θα έχει περάσει η ώρα. Έτσι για να δείτε τι σημαίνει να είσαι επαναστάτης χωρίς να ανοίγεις ρουθούν. Και λέμε ο Άγιος Νεκτάριος αγίασε επειδή συγκροφαντήθηκε και υπέμεινε. Δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα. Συγχωρέστε με. Επειδή ταπεινώθηκε. Ναι, αλλά και είχε και παρησία. Ο Άγιος Νεκτάριος λοιπόν. Δεν θα σας πω την ιστορία του μέχρι να γίνει δεσπότης. Ήταν πολύ ευλαβής, ήταν πολύ πιστός, ήταν γράμματος, ήταν φιλομαθής, είχε δίψα, είχε πόθο, την πατήσαν και τον κάνανε δεσπότη. Την πατήσαν. Και τώρα, άμα γίνεται κανένας καλός, τους ξεφεύγει τις περισσότερες φορές. Άμα ακούσουν τις δεσπότες, θα τρελαθούν τώρα, τέλει τη ζωή. Εγώ εύχομαι πραγματικά και τους αγαπάω όλους. Όλους. Γιατί είναι καλοί άνθρωποι, δεν είναι κακοί. Όλοι τους, και η πιο χήμα και η πιο αυστηρή και η κεντρώα παράταξη, είναι μια χαρά άνθρωποι, καλοί άνθρωποι. Απλά έχουν και αυτοί να κάνουν τον δρόμο τους, όπως έχω να κάνω και εγώ, να πω εγώ ότι είμαι Άγιος Πατέρας. Πριν 100 χρόνια ούτε νεοπόρος δεν θα ήμουν. Σας το υπογράφω, σας το λέω. Θα με βγάζανε κατάλληλο και για νεοπόρο, αλλά τώρα σου λέει δεν βρίσκονται και άλλοι υπάρχουν εκεί να κάνει και το πάνω. Έτσι γίνεται και με τους δεσποτάδες μας σήμερα. Είναι εποχή τέτοια. Λοιπόν, τους ξέρει και ο Ιωσήφιος τον κάνανε δεσπότη, πέσανε από κοντά τα εξουσιαστικά κέντρα της εποχής στην Εκκλησία μέσα και πατριάρχη μου αυτός πολύ ανεβαίνει, θα σου χάει το θρόνο. Σοφρόνιος του Αλεξανδρίας, παππού σου καημένος, ό,τι λέει, απίστευε. Αυτός τον είχε κάνει δεσπότη. Τον είχε ξεχωρίσει, αλλά μετά πέρασε και ο χρόνος, άρχισε το μυαλό να φυρένει, πιάνει και ανασφάλεια. Α, έτσι, κοίτα να δεις τον αχάριστο κι εγώ. Τον έκανα δεσπότη και αυτός θέλει να μου χάει το θρόνο. Το φτιάξω. Ένα γράμμα, φύγει. Όχι δικαστήρια. Είσαι ανήθικος, είσαι κλέφτης, είσαι εκείνο, είσαι τάλα. Σε ένα γράμμα του λέει φύγε, χωρίς να του λέει τους λόγους και ψου από πίσω συντηρίζουν τα πάντα για αυτόν. Για κάθε ανηθικότητα, για τα πάντα, για τα πάντα. Και φεύγει καταμουτζουρωμένος από την Αφρική, από την Αίγυπτο. Και έρχεται σε μια Ελλάδα που το βλέπουν όλοι με μισό μάτι. Και κοιτάξτε, όχι σε μια Ελλάδα σημερινή, που εντάξει η αμαρτία και η διαστροφή έχει γίνει σημαία, σε μια Ελλάδα που είχε αρχές ακόμα. Σου λέει αυτός έρχεται κακή κακός. Ούτε πολιτήριο κανονικό δεν είχε, ούτε να λειτουργήσει δεν μπορούσε. Δεν μπορούσε να λειτουργήσει όταν ήρθε. Και έμεινε εδώ στο Μακρυγιάννη, σε ένα σπιτάκι που πρόσθεται και το ενίκιο, και πήγαινε στο Λουμπαδιάρι, στον Αγιάννη τον Κυνηγό που λειτουργούσε ο Παπαπλανάς και λειτουργιόπαινε. Γιατί δεσπότης όμως δεν μπορούσε να φορέσει τα άρθη ακόμη. Φοβόταν. Δεν είχε απολυτήρι. Δεν ξέραν. Πρέπει να είναι δεσπότης, δεν πρέπει να λειτουργεί. Είναι αμαρτωλός, είναι δίκαιος, τι είναι. Και σιγά σιγά, τον λυπήθηκαν κάποιοι. Κάποιοι άλλοι είδαν ότι είναι και καλός. Το φώναζε του και του Αθηνών να τον στέλνει σε καμιά εκπροσώπηση, τον αγάπη, σε τον αυτό. Μάλιστα ήταν και ένας διάκος εκεί που ήταν πολύ ευλαβής και δώσε κάτι σε ένα γάμο ενός άνθρωπο της Αθήνας και δεν ήθελε να τα πάρει ο διάκος και του λέει «Άγιος Νεκτάριος, πάρτε το και μου λέει, εγώ χωριστάω τρία ενίκια και εγώ πήρα κάτι που μου δώσα και αν είχε αυτό που δώσε και ήταν ακριβώς το ποσό των τριών ενικίων. Είναι η οικονομία του Θεού και εσύ κάποια ανάγκη θα έχεις». Λέει «Πάρτε και άμα δεν έχεις ανάγκη, δώσε σε κανέναν άνθρωπο». Διάκριση, ο Άγιος και ταπείνωση, έτσι. Λοιπόν, το μαζέψαμε, βάλτε με εκεί, λέει, να λειτουργεί που και που, μετά στείλ τον, λέει, ιεροκήρυκα, όχι δεσπότη,
από δεσπότης να πάει σαν απλός παπάς ουσιαστικά. Ιεροκήρυκα στην Κύπρο, στη Λαμία και όπου πήγαινε τον κυνηγούσε η Δεσσινιά. Ο διωγμένος, ο ανήθικος, ο έτσι. Ποια είναι η επαναστασία? Θα μπορούσε να σκύψει το κεφάλι και να πει πείτε μου τι μου λέτε και να τα παρατήσει. Δεν παράτησε τίποτα. Λειτουργήσε. Ξαναλειτουργήσε, κήρυξε και κήρυξε ορθά, ξανακήρυξε. Και όπου τον καλέσα να βοηθήσει, βοήθησε. Μετά τον κάνω διευθυντή στη Ριζάριο. Διευθυντή στη Ριζάριο. Σπυλωμένος, κατασυκοφαντημένος. Και έστελνε και γράμματα κάτω στην Αλεξάνδρεια, το οποίο είναι άγνωστο. Πείτε μου γιατί με κατηγορείτε. Δικάστε με, σας παρακαλώ, να ξέρω τι μου γίνεται. Να ξέρω και εδώ. Γιατί ακόμη βλέπουμε πολύ δυσφυσία. Καμία απάντηση. Έστειλε και στην Κωνσταντινούπολη γράμματα στον οικουμενικό της εποχής εκείνης. Ούτε από εκεί πήρε απάντηση. Δεν πτωήθηκε. Ζει ο Θεός, σου λέει. Ούτε θα πάω να γίνω σχισματικός, ούτε θα φτιάξω κανένα μπαϊράκι δικό μου. Μέσα στην Εκκλησία θα πάσω από την Εκκλησία και θα πεθαίνω για την Εκκλησία. Να η επανάστασή του. Να πως ήταν μέσα στο σύστημα και έξω από το σύστημα ταυτόχρονα. Και πάει και φτιάχνει μετά και το μοναστηράκι του κάτω στην Αίγινα. Και να σας πω και κάτι, δεν είχε έγκριση στην αρχή. Ποιος θα του την έγκριση? Μετά το εγκρίναν το μοναστήρι. Το έφτιαξε, πήγε και εκεί και αυτά. Τον κάλεσε ο Αθηνών τότε, γιατί όταν έγινε ακόμη στην Αθήνα, τι είναι αυτά που κάνεις και εκείνο και τ' άλλο. Έβαλε μετά ο Άγιος Νικάρος και λέει, μα δες πάνω μέρα, μην κάνει κακό αυτό και εκείνο και τ' εντάξει, κάτι. Μετά έγινε ανεξάρτητη η Ήδρα, η Έλληνα και δημιουργήθηκε η Μητρόπολη της Ήδρας και τον πήρε ο επόμενος Μητροπολίτης και μέχρι που πέθανε τον κατηγορούσαν. Και αυτός τι έκανε, επέμενε. Δεν σταμάτησε να μιλάει, δεν σταμάτησε να λειτουργεί, δεν σταμάτησε να σκορπίζει χάρη και να θυσιάζεται χάρη του Χριστού, χάρη του αδελφού, χάρη της Εκκλησίας. Αυτή είναι η μεγαλύτερη επανάσταση. Να καούμε, παιδιά, αλλά να καούμε με τους σωστούς λόγους. Να εκτεθούμε, να μας στήσουν και στο απόσπασμα, να μας διώξουν κιόλας, αν πρέπει, ναι, αλλά για τους σωστούς λόγους, για την αλήθεια, για το δίκαιο και πάντοτε όχι με σκοπό να επιβληθούμε, αλλά αποδεχόμενοι καμιά φορά και το παράσημο του δίκαιου. Ξέρετε ποιο είναι το παράσημο του δίκαιου? Τραπεζιά, ξορία, φυλάκιση. Διωμός. Γιατί να διαφέρουμε εμείς? Ο αρχηγός της πιστεώς μας τι έπαθε? Σταυρώθηκε. Εμείς τι θέλουμε? Να πάμε αρρώχης ποσί? Να μην έχουμε κι εμείς κανένα σταυρό. Δόξα τω Θεώ. Να συμβιβαστείτε με τον σταυρό. Να συμβιβαστείτε με τους χωρισμούς και τα διαζύγια λοιπόν. Για τα οποία προέρχονται από αυτή την έλλειψη κατανοήσεως και την έλλειψη διάθεση να κατανοήσει ο ένας τον άλλον. Αν ήθελε η πολιτεία μας και οι πολιτικοί μας να μας κατανοήσουν, θα ξέραν πολύ καλά. Δεν χρειάζεται. Συνηγορεί ο τόπος όλος, πρωτοφωνάζει για αυτό που είπαμε στα πρώτα συντάγματα του Αδόνα. Τίποτα δεν χρειάζεται. Ούτε καμία μελέτη συνταγματική, ούτε τίποτα. Ξέρεις, τα λέγανε αν είχαν μυαλό, έτσι τσίπα μέσα τους. Όλοι, όχι τούτοι, έχουν ξυλώσει το ύφασμα πολύ νωρίτερα. Λοιπόν, θα λέγανε εσείς, δώστε περισσότερες θέσεις, να βάλουμε παπάκι εκεί που δεν έχει κατοίκους. Άμα έχει κάνει κενό χωριό, να βάλουμε ένα παπάκι και να το πληρώνουμε να κάθεται να κάνει λειτουργία. Έστω και προσκυνητές θα πάνε να προσκυνήσουν, θα κάτσει και κανένας εκεί. Θα κάτσει και κανένας εκεί. Αν είχα μυαλό. Αν είχα μυαλό, ξέρετε τι θα λέγανε? Τα θρησκευτικά να είναι υποχρεωτικό και στο πανεπιστήμιο. Και όχι έτσι όπως θα κάνουμε τώρα σχολαστικά, βιωματικά κιόλας. Υποχρεωτικά να πηγαίνουν και μια μέρα την εβδομάδα εκκλησία και στους αφήνουν μετά να κάνουν περίπατο. Ας κάνουν λιγότερες ώρες τα παιδιά, θα κάνουν και πανηγύρι κιόλας. Να πηγαίνουν στην εκκλησία και μετά να πίνουν ένα πρωινό όλοι μαζί με τον παπά, να του κάνουν ερωτήσεις, να του λέγανε τη βλακία τους, να παίζανε τα παιδιά και να φεύγανε. Θα το κάνουν για χάρη της κοινωνίας και άπιστημα. Είμαστε η πιο βολική κοινωνική λειτουργία, δεν το έχουν πάρει χαμπάρι. Δεν το έχουν πάρει χαμπάρι. Γιατί εδώ σας λέμε να μην κλέβετε, να μην σκοτώνετε, να μην αδικείτε, να βοηθάτε.
με ένα μήνυμα. Με ένα μήνυμα που έστειλα στο Viber χθες και σας το λέω και εσάς για μια περίπτωση υγείας ενός παιδιού. Ήρθαν άνθρωποι και με συγκίνησαν. Α, που δεν τους έβλεπα και πάρε 50 και πάρε 50 και πάρε 50. Και με αυτά τα 50 και ξέρετε πόσες περιπτώσεις έχουν βοηθήσει συγκεκριμένων ανθρώπων με χοντρά προβλήματα. Με χοντρά προβλήματα. Στο Λουμπαρδιάρι πριν χρόνια, 3,5 εκατομμύρια δραχμές, με δραχμές τότε. Σε 2 μέρες μάθησε. Και πήγε στην Αγγλία ο άλλος και βρήκε την υγεία του. Θα μου πεις αυτό. Αυτό μπορούσαμε να το κάνουμε. Δεν μπορούσαμε να το βάλουμε στον παράδοσο εμείς. Του δώσαμε τουλάχιστον να πάει να κάνει την εγχείρηση, έτσι. Αισθάνθηκε όμως ότι κάτι τον νοιάστηκε. Εκείνο εκεί το κέντρο ανθρώπινο κήπο που ακούτε και σας λέω για την απεξάρτηση και αυτά, ξέρετε πόσα έξοδα έχει το μήνα. Γύρω στα 7-8 χιλιάρια. Πώς βγαίνουν αυτά. Όλοι λένε μπράβο, μπράβο, κάνετε έργο. Γίνεσαι εσύ κι άλλος και βγαίνουν. Και υπολογίζεις ότι αυτά που λες δεν πέφτουν στο κενό. Και όντως δεν πέφτουν στο κενό. Και εδώ σας βάζω εγώ μετάνοια. Δεν ξέρω αν θα είμαι καλό μαθητής, αν άκουγα κανένα παπαγιόνι να μου τα λέει αυτά. Αλλά πιστεύω ότι πραγματικά τόσα χρόνια με έχετε υποχρεώσει μόνο και μόνο από αυτό. Δηλαδή, εγώ θα πάω όταν θα πάω εκεί πέρα, μπορώ να βάλει την κόλαση, αλλά πριν πάω στην κόλαση θα πω κοίτα αυτού του κανόνε του. Γιατί αν μη τι άλλο δείξα καλή πρόθεση. Και δεν σας θέλω να σας γλύψω αυτή τη στιγμή, να σας χαϊδέψω τα αυτιά. Είστε μπάζα και εσείς όπως και εγώ. Αλλά δείχνει κάτι. Γιατί έχω δει πάρα πολλούς καλούς χριστιανούς που μάλιστα πρέπει να βάλουν το χέρι στη τσέπη. Δαγκάνε βγάζει. Τα βούρια. Κάνε προσευχές, κάνε κομποσκίνια, αλλά με να δώσει κάτι, όχι. Ε, πάρε κάτι, ξέρεις το. Λοιπόν, αυτό κάτι δείχνει το φιλότιμο αυτό. Αυτό δεν το κάνει κανένας έτσι. Θα είχαμε καταργήσει το Υπουργείο Πρόνοιας καημένη. Δεν θα χρειαζόταν. Και οι άστεγοι θα είχαν σπίτια, και οι φτωχοί θα είχαν φαγητό και όλοι θα ήταν μια χαρά. Αλλά πού έχουν μυαλό, θέλουν πολιτεία που να διαπλάθει ανθρώπους και να καλλιεργεί όμορφα πράγματα. Αγάπη, αλληλεγγύη, ομόνοια. Και αυτός ο λαός που έχει δεχτεί όλες τις ορδές των βαρβάρων που τους αγαπάω και σου λέει πίτες βάρβαρος. Το λέει γιατί καημένοι οι περισσότεροι δεν έχουν το δικό μας τον πολιτισμό, αλλά δεν το λέω υποτιμητικά. Εδώ τους έχουν δεχθεί. Γιατί αυτός ο λαός μέχρι τώρα τουλάχιστον μεγάλωσε ορθόδοξα. Και έμαθε να ανοίγει την πόρτα του στον ξένο. Και έρχονται τώρα να μας πούνε να μην είστε ρατσιστές. Μα εμείς δεν είμαστε ρατσιστές. Εμείς διδάξαμε τι δεν είναι ο ρατσισμός και τι είναι η αγάπη. Και το έχουμε διδάξει όχι τώρα. Τη δεκαετία του 80, που ήρθαν οι πρώτοι Βούλγαροι, οι πρώτοι Πολωνοί και οι Πολωνέζοι και οι Φιλιππινέζοι αργότερα και οι Βορειοπυρώτες και οι Αλβανοί και όλοι. Και τους άνοιξαν τα σπίτια και τους δώσαμε δουλειές. Και τι έγινε, κι άλλος το εκτίμησε κι άλλος μας άρπασε το χέρι. Και έγινε και κάτι. Μήπως τους σκοτώσαμε. Στην Ιταλία το καράβι το αφήσαν πίσω. Πήγαν να το βουλιάξουν με τους Αλβανούς όταν πήγαιναν πέρα στην Ιταλία. Δεν τα λένε αυτά. Γιατί οι Ιταλοί το κάνουν αυτό. Μα και οι Καθολικοί είναι καλοί άνθρωποι, σου λέει. Κάνουν αθεολογίες. Πώς δεν επηρεάστηκαν. Γιατί εδώ πνέει αέρας αγάπης, ελευθερίας, δικαιοσύνης, γιατί πιστεύουμε Ορθοδόξος και Ανατολικός. Ακόμη και οι φίλοι μας οι αριστεροί, και είναι φίλοι, είναι αποσπόντα αριστεροί. Πολλοί Ορθόδοξοι θέλουν να είναι κατά πάθος. Αφού όταν μιλάς με αριστερό και είσαι παπάς, το πρώτο που σου λέει, εγώ γέλαγα πάρα πολλές φορές, γιατί το πρώτο που μας έλεγε είναι ο Χριστός, δεν είναι ο πρώτος αριστερός. Έχουν την ανάγκη να τον οικειοποιηθούν, να το κάνουν δικό τους, γιατί κατά πάθος τον αγαπάνε. Κατά βάθος τον αγαπάνε, έτσι μάθαμε. Άσχετα που τους κάνουν γενίτσα τους. Είναι σαν το γενίτσα που τον παίρνουν από την πλευρά της μάνας του και θύμωνε που βλέπε τον Έλληνα, αλλά ταυτόχρονα τον εκένταγε μέσα του, που είναι Έλληνας κατά βάθος και το ήξερε κιόλας. Κι άλλοι μετανοούσαν και άλλοι γίνονταν σκυλιά τελείως. Έτσι. Μου είπε κάποιος, εδώ το Δουκάκι, μάθαμε τι κάναμε σε σύντομα τα πρώτα χρόνια που το ήρθα εδώ. Και μάλιστα λέει, μάθαμε ότι δίνουμε και σε ξένους. Και εκτιμήσαν ότι δεν είμαστε ρατσιστές και ήρθαν να βοηθήσουν. Από την τοπική του ΣΥΡΙΖΑ, καλή του ώρα, καλοκαιρέρετε άνθρωποι. Και του λέει, λάτε. Λάτε να συνεργαστούμε. Εγώ λέω, λάτε στην κουζίνα να βοηθήσετε. Τι με νοιάζει εμένα. Α μην πιστεύετε. Άρχισαν να λοιπόν την κουβέντα και μετά αυτά μου λέει, το και το λέει. Μα αυτά και μετά άλλο αυτά. Ήταν λίγο τη αναρχία. Του λέω, να σου πω κάτι να μου πει ποιο το έχει πει.
Πείτε, πείτε μου. Όποιος έχει κάτι παραπάνω από αυτά που χρειάζεται, τα έχει κλέψει από τις κοινές των φτωχών. Προντόμου, λέει. Όχι, δεν είναι προντόμου. Σαν ξεδρέφουν αρχαιότερα. Μου είπε κανένα δυο μόνο, ένας βασίλειος του. Δεσπότης ήταν. Αρχιεπίσκοπος Κεσαρίας. Και φόραγε και ωραία στολίδιο και έβγαινε και λειτουργούσε. Το είπε δεσπότης αυτό. Ναι, δεσπότης ήταν. Και έχω να σου πω και άλλα τέτοια. Κάτσε και μιλάμε τρεις ώρες. Είναι κακοπροαίρετος αυτός. Είναι αριστερός αντίθετος αυτός. Τίποτα δεν είναι ο καημένος. Ένα ζαλισμένο παιδί είναι. Τι είναι. Και αυτός εδώ Τσίπρας, γι' αυτό λέω πραγματικά να έχει μετάνοια. Μπορεί και αυτός να αλλάξει. Μπορεί και αυτός να αλλάξει. Μα ήταν και αυτοί ακόμη στο βουνό που πήγαιναν και πέραν παπάδες και τους δέρνανε αντάρτες, αριστεροί, είχαν και παπάδες μαζί τους. Θέλανε να έχουν και παπά. Και έλεγε ο Άρης είχε τον παπανυπόμονο, τον παπαγερμανό, τον δημάρχο από την Ομονία Γάφνους, έχουμε και τον δικό μας τον παπά. Και τον έβαζε να κάνει λειτουργία για αυτούς που πιστεύανε. Καταλαβαίνετε. Μπορεί λοιπόν να το ξεριζώσουν αυτά από τα σπλάχνα του Έλληνα. Δεν ξεριζώνεται. Θα χτυπήσουν και η Εκκλησία θα είναι σαν το καρφάκι. Τι έχει το καρφί όταν το χτυπάς, ήταν γέννη. Μπαίνει. Θα μπει πιο πολύ στην καρδιά αυτού του λαού η Εκκλησία και ο Χριστός θα μπει πιο πολύ και ο Χριστός έχει την καλύτερη εκδίκηση. Παίρνει το διώκτη και τον κάνει μάρτυρα και άγιο. Εύχομαι να τους κάνει όλους τους διώκτες, αγίους και μάρτυρες και διευκόντου να είναι ο Πατρεμόν, Κύριος Χριστέ ο Θεός, ελέγχεις ο Χριστός εν ημάς και αυτούς και άπαντας. Αμήν. Καλή μετάνοια σε όλους μας.